Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του «Εξήγησέ το απλά». Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σκοτεινή ύλη. Η σκοτεινή ύλη είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά μυστήρια του σύμπαντος. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να δούμε, να αγγίξουμε ή να μετρήσουμε άμεσα, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι εκεί, επειδή η παρουσία της επηρεάζει τα πάντα γύρω μας. Από την κίνηση των γαλαξιών μέχρι τη δομή του ίδιου του σύμπαντος, η σκοτεινή ύλη είναι παντού. Και παρόλα αυτά εξακολουθεί να κρύβεται στο σκοτάδι. Η ιστορία της σκοτεινής ύλης ξεκινά με τις παρατηρήσεις που έγιναν τον 20ο αιώνα. Στη δεκαετία του 1930, ο αστρονόμος Fritz Zwicky παρατήρησε κάτι παράξενο. Μελετώντας ένα σμήνος γαλαξιών, παρατήρησε ότι οι γαλαξίες του κινούνταν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε με βάση την ποσότητα της ορατής ύλης που υπήρχε. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε μια τεράστια ποσότητα μάζας που δεν μπορούσαμε να δούμε. Ο Zwicky την ονόμασε σκοτεινή ύλη. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι ενδείξεις για την ύπαρξη της σκοτεινής ύλης έγιναν ακόμα πιο ισχυρές. Στη δεκαετία του 1970, η Βέρα Ρούμπιν παρατήρησε ότι τα άκρα των γαλαξιών κινούνταν με την ίδια ταχύτητα όπως και τα κεντρικά τους τμήματα. Αυτό ήταν παράδοξο επειδή, σύμφωνα με τη γνωστή φυσική, τα εξωτερικά αστέρια θα έπρεπε να κινούνται πιο αργά. Η μόνη εξήγηση ήταν ότι υπήρχε μία αόρατη μάζα που περιέβαλε τους γαλαξίες και συγκρατούσε τα άστρα σε αυτές τις ταχύτητες. Τι είναι όμως αυτή η σκοτεινή ύλη? Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε με σιγουριά. Ξέρουμε μόνο ότι δεν εκπέμπει, δεν απορροφά και δεν αντανακλά φως, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τη δούμε. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία της γίνεται αισθητή μέσω της βαρύτητας. Η σκοτεινή ύλη δρά σαν ένα αόρατο σκελετό που συγκρατεί το σύμπαν, επηρεάζοντας την κίνηση των γαλαξιών και την κατανομή της ύλης σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι μπορεί να είναι η σκοτεινή ύλη. Μία από τις πιο δημοφιλείς υποστηρίζει ότι αποτελείται από υποθετικά σωματίδια που ονομάζονται WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, δηλαδή ασθενώς αλληλεπιδρώντα μαζικά σωματίδια. Αυτά τα σωματίδια θα μπορούσαν να κινούνται μέσα στο σύμπαν χωρίς να αλληλεπιδρούν με τη συνηθισμένη ύλη εκτός από τη βαρύτητα. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η σκοτεινή ύλη ίσως αποτελείται από πιο εξωτικά αντικείμενα, όπως πρωτογενείς μαύρες τρύπες που σχηματίστηκαν λίγο μετά το Big Bang. Υπάρχουν επίσης επιστήμονες που πιστεύουν ότι η σκοτεινή ύλη μπορεί να μην είναι καθόλου ύλη, αλλά μία εκδήλωση μιας νέας, άγνωστης φυσικής που επηρεάζει τη βαρύτητα σε κοσμική κλίμακα. Η σκοτεινή ύλη δεν είναι απλώς μια θεωρία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν την ύπαρξή της. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά είναι το φαινόμενο του βαρυτικού φακού, όπου το φως από μακρινά αντικείμενα καμπυλώνεται καθώς περνά μέσα από περιοχές με μεγάλη ποσότητα σκοτεινής ύλης. Επίσης, οι προσομοιώσεις του σύμπαντος δείχνουν ότι οι γαλαξίες δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν όπως τους βλέπουμε σήμερα αν δεν υπήρχε η σκοτεινή ύλη να συγκρατεί τη συνηθισμένη ύλη. Γιατί όμως έχει σημασία η σκοτεινή ύλη? Πρώτον, γιατί αποτελεί περίπου το 27% του σύμπαντος, 5 φορές περισσότερη από τη συνηθισμένη ύλη που μπορούμε να δούμε. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπήρχε η σκοτεινή ύλη, το σύμπαν μας θα ήταν τελείως διαφορετικό. Οι γαλαξίες δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν όπως τους ξέρουμε, ούτε θα υπήρχαν οι συνθήκες για τη δημιουργία των άστρων, των πλανητών και της ζωής. Η αναζήτηση της σκοτεινής ύλης είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης φυσικής. Πειράματα σε υπόγεια εργαστήρια, τηλεσκόπια που παρατηρούν το σύμπαν και επιταχυντές σωματιδίων όπως ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων, LHC, προσπαθούν να αποκαλύψουν τα μυστικά της. Η σκοτεινή ύλη μας θυμίζει πόσο λίγο γνωρίζουμε για το σύμπαν που μας περιβάλλει. Παρόλο που ζούμε μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο φως, η μεγαλύτερη μερίδα του σύμπαντος παραμένει κρυμμένη στο σκοτάδι. Και ίσως όταν τελικά λύσουμε το μυστήριο της σκοτεινής ύλης να βρεθούμε μπροστά σε μια νέα εποχή για την κατανόηση της φύσης και της ίδιας της ύπαρξης. Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, αφήστε τα σχόλιά σας, πείτε μας τη γνώμη σας και κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια.
Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να συνεχίζετε να εξερευνάτε τα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου μας.